για την πορεία που κάνει η χώρα στο μέλλον. Έχετε το λόγο να μας πείτε τα δικά σας. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και για τη δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Είναι για μας σημαντικό να έχουμε μια όσο γίνεται πιο επικαιροποιημένη εικόνα των προφανώς μεγάλων και συσσωρευμένων και διαχρονικών προβλημάτων που έχει το σύστημα υγείας, το οποίο όλοι ξέρουμε, ιδιαίτερα όσοι παρικούμε, ας πούμε, την Ιερουσαλήμ, ξέρουμε πολύ καλά ότι δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση και αρνητική παρέμβαση τα χρόνια της κρίσης. Κυρίως λόγω της δραματικής περικοπής των πιστώσεων και λόγω του παγώματος προσλήψεων μόνιμων προσωπικών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αυξανόμενη διαρροή ανθρώπινου δυναμικού από το σύστημα, η οποία επί μια πενταετία περίπου δεν υπήρξε διαδικασία έστω μερικής αναπλήρωσης. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στα νοσοκομεία που ούτως ή άλλως και πριν από την κρίση είχαν προβλήματα στελέχωσης, ιδιαίτερα σε ιατρικές ειδικότητες, χρηματοδότησης, εξυγχρονισμού των υποδομών τους, του εξοπλισμού τους κλπ. Μπήκαν στην περίοδο αυτή σε μια μεγαλύτερη, ας πούμε, διακινδύνευση με αυτό το νόμο. Και αντιλαμβάνομαι και την ανασφάλεια των τοπικών κοινωνιών και θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι σήμερα προσωπεί την τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκηση, οι φορείς, ο Ιατρικός Σύλλογος. Νομίζω ότι δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον για την τύχη του νοσοκομείου. Και υπάρχει ένα απολύτως δικαιολογημένο αίτημα να καταγράφονται βήματα σταδιακής βελτίωσης και αναβάθμισης της λειτουργίας του και των υποδομών. Αυτό είναι ένα απολύτως εύλογο αίτημα. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε δημιουργήσει μια ιδανική κατάσταση στο σύστημα υγείας. Δεν ερχόμαστε εδώ για να ωραιοποιήσουμε μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Αυτό όμως το οποίο ισχυριζόμαστε είναι ότι είμαστε σε μια πορεία επούλωσης πληγών. Η περίοδος δηλαδή που το σύστημα υγείας ήταν σε μια συστηματική εγκατάλειψη και από την άποψη των ανθρώπινων και από την άποψη των υλικών πόρων, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είχε δημιουργήσει τρομερά λειτουργικά προβλήματα στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας και ιδιαίτερα στα πιο απομακρυσμένα, αυτή η περίοδος έχει κλείσει. Ορίστε, έχουμε μόνιμο προσωπικό. Σε αυτή τη διετία, 16-17 κατά βάση, έχουν δρομολογηθεί ή έχουν προσληφθεί, εκκρεμεί 7 κάπα τώρα που είναι στην τελική φάση, είναι 27 θέσεις για την Βέρεια και 19 για την Νάουσα. Σύνολο 46. Μόνιμο προσωπικό. Επικουρικό προσωπικό. 16 για την Βέρεια, 9 για την Νάουσα. 25. ΟΑΕΒ και Κερπνό μαζί, 38 για τη Βέρεια, 25 για την Νάουσα. 63. Είναι σημαντική ενίσχυση αυτή, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αν θέλουμε να είμαστε, βεβαίως έχουμε απώλεια. Φεύγει κόσμος συνταξιοδοτούμενος. Άρα δεν είναι όλο αυτό το προσωπικό προστίθεται στο υπάρχον, βεβαίως. Αλλά εγώ νομίζω ότι πραγματικά... Θετικό, πολύ θετικό. Δηλαδή... Εντάξει, εγώ βλέπω, επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία της ανισότητας, ας πούμε, που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια βάση. Επικουρικό προσωπικό βλέπω 17 γιατροί υπηρετούν στη Βέρεια, 7, εδώ μπορεί να πει κανείς ότι έχει μια μεγαλύτερη απόκληση, 7 είναι στην Άουσα. Και όσον αφορά τις μόνιμες εγκρίσεις που έγιναν, 8 προκηρύχθηκαν μόνιμες θέσεις το 16 στη Βέρεια, 4 στην Άουσα και το 17 3 και 3, εκ των οποίων οι περισσότερες από ό,τι βλέπω είναι παθολόγοι.
Δηλαδή ισχύει, δεν ισχύει αυτό που λες ότι προκυρήσουμε μία-μία και δεν έρχεται. Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Όχι, είπαμε για ταυτόχρονη προκήρυξη. Ταυτόχρονη, δεν ξέρω τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Και όσον αφορά την αύξηση του προϋπολογισμού, 1 εκατομμύριο πλάς πήρε το νοσοκομείο της Βέρειας, 700.000 πλάς πήρε το νοσοκομείο της Νάουσας. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια, με ευθύνη της είπε, δεν τα μοιράζουμε εμείς αυτά. Δεν μπορεί να κάθεται ο υπουργός να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Έχουμε την εμπιστοσύνη ότι οι άνθρωποι που έχουμε βάλει στις θέσεις ευθύνης θα προσπαθήσουν να κάνουν την